Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον πόλεμο που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή μας. Το σχόλιο αυτό μας παραπέμπει σε 2.800 χρόνια πριν, όταν ο διδακτικός Εσίωδος έφτιαξε εκείνο τον μύθο για το γεράκι και το έδαφο. Ανόητο πολύ, θέλω σε σκοτώνω, θέλω σε ελευθερώνω. Στη σημερινή συνάντηση, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να αφογραστούμε τα ερεθίσματα που έδωσαν όθηση στη λογοτεχνική πένα, να περπατήσουμε στους δρόμους της έμπνευσης και της πνευματικής δημιουργίας αυτής της πόλης. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε τον λόγο πόνο των πραγμάτων και των ανθρώπων όπως τον καταγράφει η πένα του ομιλού τους. Ξεκινάμε από το σημείο 0, το σημείο αναφοράς, το λευκό πύργο. 20. Όχι 20 ενοχής, ούτε 20 ενοχής, αλλά 20 προσοχής, εξοχής, υπεροχής. 20 λευκός, πύργος λευκός, 20 των πατέρων μας, 20 των πάντων, 20. Συνεχίζουμε, καθώς ο θερμαϊκός απόμακρος και σκοτεινός δέχεται το ελάχιστο του πάθους των ανθρώπων. Ουσία. Οι σερβιέτες και τα προφυλακτικά στα ρυπαρά ύδατα του θερμαϊκού, ό,τι πιο εκλεκτό επιπλέει στον γούρκο, διατηρώντας τη θέρμη των σωμάτων, την αιμάτινη ουσία τους, την απερατοσύνη των κραυγών, μια υποψία οσμής, την εικόνα της ύπαρξης. Όπως θα έλεγε και ο προβλητής σας, θολός μύθος. Μπαίνουμε στην Εγνατία για να συναντήσουμε έναν φιλόλογο, συγγραφέα και μουσικό, εραστή της βασιλεύουσας και της συμβασιλεύουσας. Του μεταφέρουμε τον θαυμασμό, την αγάπη και τα χαιρετίσματα του Μουαμέρ, του φίλου του, του τυφλού Τούρκου μουσικού που χωρίς να ξέρει ελληνικά τραγουδάει από στήθους τα ελληνικά ρεμπέτικα. Ο Θωμάς Κορβίνης θα μπορούσε να μας τραγουδήσει. Μάθησε στην Εγνατία μια βραδιά χωρίς αιτία. Τράβηξες για τον Βαρδάρι. Άλλη αγάπη σε έχει πάρει. Κλαίει η πόλη τα όνειρά μου, στο γιατί που λέει η καρδιά μου, μπήκε η σόβια για σένα, στα δεσμά τα ραχνιασμένα. Κλαίει η πόλη το χαμό σου, με έχει λιώσει ο καημό σου. Γύρνα πίσω, να με σώσεις. Στο σκοτάδι μη με δώσεις. Γυρεύοντας την παρηγοριά, ανηφορίζουμε κατά την Αϊτοράχης για την ταβέρνα του Παγουλάτου. Ο Μάκης μας υποδέχεται με το γνωστό ούστικο πρόσκυλα. Κλείστε τα σιγάρα και εμείς του τραγουδάμε. Τον κάπελα τον θάψαμε πριν τον βαρύ χειμώνα. Στην πλάκα του χαράξαμε τα λόγια του κανόνα. Κάπελα καταραμένε, μην ερώνεις το κρασί. Φέρε κι άλλο μεθυσμένε και έλεγε να πεις κι εσύ. Τον κάπελα κεράσαμε στερνό το μισοκάρι. Τα χρόνια που κεράσαμε μαζί του τα έχει πάρει. Βαδίζοντας τα στενά κάτω από τα ανοιχτά παράθυρα με τα κλειστά μπατζούρια, ακολουθούμε τα χνάρια της ζωής του ευγενικού κυρίου Σταύρου Κουλιουτζή. Μικρό πουλάκι. Οι όμορφες εγκαρτερούνε με τα μπατζούρια τους κλειστά, παίρνουν το μύρο να λωστούνε, βγάζουν το άχ τραγουδιστά. Μικρό πουλάκι και λαϊδούσε, μέσα στη ψυχή σου το κλουβί και από τον καημό του τραγουδούσε τη μοναξιά μας τη βουβή. Και εσύ που κίνησες να φύγεις με έναν κόπο στην καρδιά, Άγιος της ζωής της λίγης που ντράπηκε σαν τα παιδιά. Πέφτει το σούρκο σαν ήχος, κάποιες ορχήστρας μακρινής, όλος ο κόσμος ένας στίχος και ένας στιγμός κάποιας φωνής. Τώρα βρισκόμαστε στο Παπαγκούλιο Πνευματικό Κέντρο, όπου στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου του 1997 δίνονται τρεις παραστάσεις λόγου και μουσικής με τίτλο «Αν ήσουν νύχτα», βασισμένες στην ποίηση του Γιώργου Βαφόπουλου. Το ομότιτλο ποίημα απαγγέλει ο εξαίρετος κύριος Νίκος Μπακόλας, ο οποίος μας καθιστά πρώτους εμάς τους συντελεστές της παράστασης, γνώστες του χαρμόσυνου αγγέλματος ότι του απενεμήθη το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Τρεις παραστάσεις. Μνήμη Νίκου Μπακόλα. Φοράς λουστρίνια μαύρα πένθυμα. Οι προβολές των λόγιων σου φωτίζουν, αβέβαιος για της ψυχής το έμπνευμα και τα σανίδια της σκηνής μας τρίζουν. Ει, συμπολίτες, εσείς που μεταλάβατε
το αίμα των πληγών που αιμορραγούνε. Φτάνει η ώρα και ίσως καταλάβατε πως οι στιγμές αιώνες δεν αργούνε. Μεγάλη η πλατεία και η παράσταση και ατέλειωτη γραφή του κόσμου. Ο άγγελος εσήμανε ανάσταση και ο θάνατος φωλιάζει ετός. Καθώς η παρέα μας μεγαλώνει, σχεδιάζουμε ένα τσάι με τον Καβάφη, ενώ η αποχώρηση της Λέρης Κάπα μας γοητεύει και οι λάμνες του Θολού Βυθού προσπαθούν να μας πείσουν πως αυτό το πλοίο δεν πάει πουθενά. Απ' την άλλη, το ζεύγος Σοφίδη Καλαϊτζίδη, Ρετουσάρη το θάνατο, Λίαν Προσυχός και ο Θανάσης Τριαρίδης στοιχιώνει τη σκέψη μας με την πένα μαχαίρι. Έτσι, συναντιόμαστε η Γούναρη και Τσιμισκή γωνία, όπου στο υπόγειο του εκεί ευρισκόμενου βιβλιοπωλείου, ο κύριος Κουτσούκος Ηλίας παρουσιάζει το πρώτο βιβλίο του Ομιλούντος και το δρακοτομιστικό του συνοδοιπόρου Βαγγέλη Τασιόπουλου. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον Ηλία ότι πιο καλά δεν είναι προσωπικότητα. Πάντως, τη Θεσσαλονίκη μοναχά της πρέπει το καράβι. Τραγουδάει ο Καβαντίας και εμείς επιλέγουμε ένα καράβι διαφορετικό. Το καράβι που ταξιδεύει στο βιβλίο του ωκεανού του Ισίδου Ζουρκού. Μπήκε ένα καράβι μέσα στην καμαρά μου και έφερε μαζί του λόγια του νερού. Ήρθε ένα καράβι μέσα στα νερά μου, μαρμυρές ανάσες του ωκεανού. Πέταξαν μπροστά μου σώματα τα γέρα. Πήραν στο χορό τους και καρδιά καινού. Γλύκανε η νύχτα, μέλωσε η μέρα στα κρυβό τραγούδι του ωκεανού. Και όταν θα έρθει η ώρα να διαβώ τη λίμνη για να βρω το πάντα και το πουθενά, στο καράβι τούτο θα βρεθώ στην πρίμνη, τέλος το ταξίδι και η αρχή ξανά. Και το ταξίδι της μνήμης ακολουθεί πάντα εκείνα τα τρένα που έφευγαν από την πόλη μας από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 43 και δεν προμήνυαν καθαρό. Ο οργισμένος Έκτορας αφηγείται. Ονειρεύτηκα την Κασάνδρα να μονολογεί με τα μάτια φευγάτα από το παράθυρο και από τη σκλαβιά του σώματος. Εγώ όριζα τα τρένα στις μεγάλες πεδιάδες της παγωνιάς. Εσείς κρατούσατε λευκά μαντήλια και ψιθυρίζατε κατεβόδιο και ο βωμός που πάντα κάπνιζε έκαιγε τα παιδιά σας, τα στεφάνια σας, τα γονικά σας και έκαιγε τις μοίρες σας και τις ζωές σας. Γι' αυτό και οι νεκροί μένουν πάντα άταφοι. Ξεφεύγοντας πλέον από τα στενά όρια της πόλης, κάνουμε μια τελευταία στάση στον Άφρο για να αναφερθούμε σε ένα πρόσωπο που άλλαξε τον ορό της ανθρώπινης ιστορίας, Κάρολ Μάρξ. Στην πλούσια γενιάτα του Αγιορείτη Γέροντα, τα ψαροκόκαλα κρέμονταν αφηρημένα την ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Ο αδερφός από ψηλά διάβασε ευχές και παρακλήσεις. «Κάρολε, εσύ ήσουν που γευμάτιζες. Οι τρομακτικές ιδέες σου, ακίνδυνες και σκαλωμένες ανάμεσα σε γκρίζες τρίχες, δεν ενοχλούσαν κανέναν. Τελείωσες το φαγητό σου, σκούπισες το παχύ μουστάκι σου και απόρρισες. Μα καταπίνονται τέτοιες ιδέες. Ευχαριστώ πολύ.